Επιστρέψαμε. Καλώς ορίζω τον κύριο Αντώνη Μακρύ, πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ. Καλησπέρα, κύριε Μακρύ. Καλησπέρα και εσούς, τι λέτε. Και να δούμε την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά μετά την εφαρμογή των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Κοιτάξτε, η εικόνα είναι μεικτή. Αν μια επιχείρηση είναι πάρα πολύ σοβαρή, έχει διαδικασίες και μπορεί να διεκπαιρεώσει αρκετά καλύτερα από κάποια εταιρεία η οποία δεν είναι θέμα μόνο σοβαρότητας και θέμα αν έχει τρόπο ή κόσμο για να μπορέσει να χειριστεί τα πράγματα. Για να καταλάβουν αυτοί που είναι απέναντί μας, να πάρουν μια ιδέα του τι γίνεται, πώς γίνεται αυτή η δουλειά, πώς εγκρίνονται αυτές οι διαδικασίες για να φέρεις εμπορεύματα. Καταρχάς, χρειάζεται να δώσεις ένα ιστορικό της εταιρείας σου, ποιος είσαι, τι κάνεις, από πότε είναι, πού έχεις τις έδρες και τα αρέστα, τέλος πάντων ένα ιστορικό της εταιρείας. Το δεύτερο που το δίνεις μία φορά σε κάθε τράπεζα που ασχολείσαι, μπορεί και να το δώσεις και μόνο μία φορά για όλες τις τράπεζες, εξαρτάται με την τράπεζα συνεργάζεσαι, δίνεις τα συμβόλαια. Λες, εγώ με το Λουκά, το Γεωργιάδη, έχω μία σύμβαση που λέει ότι πληρώνω 20 μέρες, 30 μέρες, 50, γραπτός, γραπτή. Όχι τα είπαμε. Για να ξέρουν και πότε είναι ληξιπρόθεσμες τα διάφορα τιμολόγια. Το τρίτο υποχρεωτικό είναι αυτό, δίνει στην τράπεζά σου ή στην κάθε τράπεζα που συνεργάζεσαι ένα ιστορικό των προηγούμενων χρόνων που λέει ότι εγώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έκανα τόσα εκατομμύρια εισαγωγές. Αυτό για να δούνε τι έφερνα, μήπως φέρεις κάτι παραπάνω να κάνεις υπερτιμολογήσεις ή τέλος πάντων κάνεις πονηρούτσικα πράγματα. Αυτά είναι τα βασικά που τα δίνεις μία φορά. Αυτά που λέμε βέβαια ανάλογα από την τράπεζα, κάθε τράπεζα που είναι ένα σοβαρό οργανισμό, λέει και τις διαφοροποιήσεις πώς πρέπει να το κάνεις. Τα υπόλοιπα χαρτιά προφανώς δίνεις τη λίστα των ληξιπροθέσμων τιμολογίων για να ξέρει και η τράπεζα τι έχει να πληρώσει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι 150.000 είναι στις επιτροπές των τραπεζών που συνεργάζεστε, μετά από εκεί πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και υπάρχει μια διαδικασία περίπου 15 με 20 μέρες για να διεκπαιρεωθεί αυτή η ιστορία. Κάποιες εταιρείες μου έχουν πει ότι όσες είχαν προλάβει να κάνουν από την αρχή τη διαδικασία, κάπου στη μέση του Αυγούστου αναγκαστήκαν να τα ξαναυποβάλουν για να ξαναπάρουν αποτελέσματα. Άρα στην αρχή υπήρξε ένα κόλλημα. Τώρα μου είπαν ότι λειτουργούν στις 15-20 μέρες και παίρνεις την απάντηση. Το δεύτερο λοιπόν, εκτός από τη λίστα των τιμολογίων των ληξιπροθέσμων, κάνεις και μια υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά τα χαρτιά τα περιφέρεις από τράπεζα σε τράπεζα, ούτε τα έχεις ξαναδώσει κάπου. Έτσι, λογικό είναι. Πρέπει να πεις ότι μόνο σε εσάς τα έδωσα και από εσάς περιμένω. Το τρίτο είναι η καρτέλα του πελάτη σου και η καρτέλα του προμηθευτή σου, τι λέει, δηλαδή ο λογαριασμό σου που βρίσκεται, και εσύ δίνεις από εδώ για να υπάρχει μια διασταύρωση, να ξέρουν ένθεν κακήθεν πώς είναι τα πράγματα. Και είπαμε ότι αυτό το πραγματάκι, αν υπάρχει, μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι όλα. Υπάρχουν 5 κατηγορίες εγκρίσεων, κλιμάκωσης της σοβαρότητας των εγκρίσεων. Προφανώς μπροστά είναι τα τρόφιμα, φάρμακα και ούτω καθεξής. Και τέλος, τα ρούχα, ας πούμε, για να δώσουμε παράδειγμα, είναι περίπου στην τρίτη κατηγορία. Yeah. Έτσι. Άρα φαίνεται ότι η διαδικασία έχει πάρει τον δρόμο της. Το απλό και το που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι δεν εγκρίνονται στο σύνολο των ποσοτήτων που ζητιέται, που ζητιώνται. Έχει και μια, αυτή η καθυστέρηση των 15-20 ημερών δημιουργεί ένα χάσμα στα ράφια, αλλά δεν είναι το κακό που συναντήσαμε τις πρώτες μέρες που ήταν αμάν τι πάθαμε, δεν ξέρουμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό πιθανόν να σκάσει και να φανεί στα ράφια, ήδη διαφαίνεται σε κάποια ράφια, να μην υπάρχουν όλα τα εμπορεύματα τη στιγμή που ο καταναλωτής θα ήταν. Άρα, έχουμε μια διαδικασία όπου. Να πάμε στον κλάδο των τροφίμων. Έτσι, πρώτα απ' όλα, μας απασχολούν τα τρόφιμα. Έχουν μια προτεραιότητα. Το 75% είναι εισαγόμενα, έτσι. 73-74% στο σύνολο της αγοράς που υπάρχει στο Λιανοπούλι στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα, εδώ η εταιρεία κάνει την αίτηση στην τράπεζα. Κάνει μια αίτηση στην τράπεζα. Το σούπερ μάρκετ, η αλυσίδα. Και η διαδικασία της δεύτερης φάσης ή της ισχυρής φάσης που λέω εγώ, που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, γίνεται πάλι μέσω της τραπέζης. Ναι. Άρα έχει μια διαδικασία που καταθέτεις κάποια χαρτιά. Ξέχασα να πω ότι κάπου εκεί μέσα βάζεις και ένα. Σε μια δήλωση που αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τιμολογίου, προμηθευτή και τα αρέστα, να ξέρει όλος απέναντι, μην ψάχνει να ξέρει ακριβώς τι τον περιμένει, η τράπεζα δηλαδή και οι διαδικασίες της. Θέλω να πω, υπάρχει ένα πακετάκι 5-6 χαρτιών, εκ των οποίων κάποια τα δίνεις μια φορά και κάποια τα επαναλαμβάνεις ανά τιμολόγιο ή ανά λίστα τιμολογίων που προσκομίζεις και περιμένεις 15-20 μέρες να υπάρξει έγκριση, να προχωρήσει. Ποια είναι η συνολική αξία των αιτημάτων και πώς από αυτά εγκρίνονται από την τράπεζα σε πρώτη φάση και από το Υπουργείο Οικονομικών μετά? Μπορούμε να το πούμε χοντρικά, γιατί αυτά είναι πράγματα που θέλουν νούμερα και αριθμούς και δεν τα έχω μπροστά μου. Υπολογίζουμε ότι καθημερινά υπάρχει μια απέτηση γύρω στα 150 εκατομμύρια και γύρω στα 22-25 εκατομμύρια εγκρίνονται. Προφανώς αυτό θα επιταχυνθεί, γιατί όπως σας είπα, δείχνει τις τελευταίες μέρες προς το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη να έχει ομαλοποιηθεί το σύστημα. Άρα αυτό, αν τρέξει λίγο περισσότερο, θα το προλάβει να μπορέσει να μην δημιουργηθεί θέμα.
Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι οι τράπεζες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι έχουν τρομακτικό πρόβλημα και τρομακτική πίεση. Επίσης και οι άνθρωποι από το Υπουργείο Οικονομικών. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν υπάρχει ένας αποφασιστικός παράγων που να κρίνει. Άλλωστε όλα αυτά ρυθμίζονται από απέξω. Δεν είναι θέματα δικά μας. Εμείς απλώς το από πάνω, από το σημείο που μας επιτρέπεται και κάτω, προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Τώρα, πόσο ο περιορισμός των εισαγωγών έχει επηρεάσει ή πρόκειται να επηρεάσει τις τιμές? Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει φάνει κάτι τέτοιο, διότι αυτό που εμείς εξετάζοντας απολογιστικά την αγορά, την περίοδο του καλοκαιριού που ήταν και εκτόσεις, πάρα πολύ, οι περισσότεροι από την αγορά, επειδή φοβηθήκανε την αντίδραση του καταναλωτή, και ήταν λογικό η αντίδραση αυτή να είναι λίγο οπισθοχωρητική, δηλαδή να πει κάτσε να δούμε τι θα γίνει, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως το έχουμε πει ο καταναλωτής, όταν λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει, σημαίνει αποχή από τα ταμεία. Κατεβάσανε πάρα πολύ τις τιμές. Δηλαδή οι φίλοι μας καταναλωτές που μας παρακολουθούν και που το ζήσαμε, είδαν ότι οι τιμές στην αγορά ήταν πραγματικά πάρα πολύ χαμηλές. Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι και το οποίο πρέπει να μην μας ξεγελά. Υπήρξαν κάποιες εταιρείες, καλά κάνανε, έτσι πρέπει να κάνουν, που βγήκανε και ενσωματώσανε το ΦΠΑ. Εμείς έχουμε πει από εδώ ότι το μεγαλύτερο παιχνίδι στις τιμές μπορεί να γίνει στα no-name προϊόντα. Τα no-name προϊόντα οι εταιρείες κερδίζουν. Τα no-name είναι αυτά που δεν είναι τα επώνυμα που διαφημίζονται. Έτσι. Και προφανώς το μεγάλο πακέτο που είναι το marketing και η διανομή και τα ρέστα και η διαφήμιση και ούτω καθεξής αυτών των προϊόντων που είναι ένα μεγάλο ποσό δεν το έχουν τα no-name προϊόντα. Δουλεύουν γιατί τα βλέπεις στη βιτρίνα και τα αγοράζεις. Άρα αυτά τα προϊόντα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, άρα είναι πολύ πιο εύκολο από κάποιον που έχει τέτοια προϊόντα να ενσωματώνει τις οποιοσδήποτε διαφοροποιήσεις, γιατί έχει λίπος. Τα επώνυμα προϊόντα που είναι και στον ευθύ ανταγωνισμό, διότι το βλέπεις, το συγκρίνεις, το μετράς, το όνομά του, την ποσότητά του, σε πλήρη σύγκριση, αυτά δεν έχουν μεγάλο λίπος, άρα εκεί δεν μπορούν να γίνουν πολυσχωνεύσεις. Απλώς θα πρέπει να ξέρουν ότι το επώνυμο προϊόν από το νέο προϊόν έχει μια τεράστια διαφορά, ότι το επώνυμο είναι συγκρίσιμο. Θα το βρεις και την επόμενη μέρα. Το άλλο το βρεις σήμερα και αύριο μπορεί να μην το βρεις. Μάλιστα. Υπάρχει επάρκεια αγαθών αυτή τη στιγμή στην αγορά? Πρόκειται να υπάρξουν κάποιες ελλείψεις και μιλάμε σε ανελαστικά προϊόντα. Εντάξει, δεν θα ήθελα να πω σε αυτή τη λογική. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, αλλά είναι λογικό από τη στιγμή που δεν προλάβανε να φύγουν πάρα πολλά λεφτά έξω στην περίοδο του Αυγούστου. Ξέρουμε ότι ο Αύγουστος κυρίως οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι κλειστές λόγω διακοπών. Άρα, πολλοί που δεν προλάβανε να χειριστούν αυτό το θέμα με μέσω των capital control στη διαδικασία αυτή του να εγκρίνονται για τα τιμολόγια και δεν στείλαν λεφτά έξω, δεν προλάβανε να πάρουν εμπόρευμα, το οποίο θεωρητικά για την αγορά των διαρκών προϊόντων ή των προϊόντων μόδας και το καθεξής είναι ότι έρχονται μέχρι τις 20 Αυγούστου και βγαίνουν στην αγορά από τις 20 και μετά. Εκεί θα υπάρξει μια χρονοκαθυστέρηση η οποία θα τη δούμε. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε μια αναστάτωση. Δεν είναι μόνο οικονομική, είναι πολιτική, είναι ψυχολογική, είναι οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε. Αυτό που θα κρίνει την επόμενη μέρα, για την οποία εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε από τώρα, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση, τι θα υπάρχει την επόμενη μέρα, ποια κυβέρνηση θα είναι, πώς θα μπορέσει να συμπεριφερθεί σε σχέση με ένα συμφωνητικό τεράστιο που έχει γίνει και τους εφαρμοστικούς νόμους. Και από εκεί και πέρα οι εταιρείες, ανάλογα με το τι δυνατότητες έχουν, τι δύναμη έχουν, τι κόσμο έχουν και πώς μπορούν να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα, θα αποδώσουν. Τώρα, ποιος μπορεί να κάνει το Θεό και τον Μάγο για να πει πώς θα είναι η εικόνα της αγοράς? Εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, πού εντοπίζονται αυτές? Και μιλάμε πάντα για ανελαστικά αγαθά και κυρίως για τα τρόφιμα. Όχι, στα τρόφιμα δεν υπάρχουν προς το παρόν ελλείψεις. Εντάξει, πάρα πολλά ράφια στο σούπερ μάρκετ για ένα έμπειρο μάτι και έναν καταναλωτή ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος μπορεί να δει ότι πολλές φορές σε κάποια ράφια απλώνονται τα προϊόντα για να καλύψουν τις ενδεχόμενες απώλειες των άλλων. Αλλά γενικά η ελληνική αγορά, κυρίως τα επώνυμα προϊόντα, έχει μια μεγάλη γκάμα επωνύμων προϊόντων σε κάθε κατηγορία. Οπότε το να λείψει ένα-δύο στα 15 δεν λέει και τίποτα. Εκτός θα θέλεις ειδικά αυτό και μόνο αυτό. Μάλιστα. Αλλά γενικά με την λογική ότι εξυπηρετείται ο καταναλωτής, βέβαια και εξυπηρετείται. Άρα έχουμε φύγει από τα δύσκολα που πολύ φοβόμασταν. Προσπαθούμε να φύγουμε. Προσπαθούμε. Μην βάζουμε τελείες και παύλες που βάλανε κι άλλοι και είδαμε τη συνέχεια. Δεν υπάρχει τελεία και παύλα. Η αγορά είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ζυμώνεται κάθε μέρα και η σχέση με τον καταναλωτή ελέγχεται και αποδεικνύεται κάθε μέρα στον καταναλωτή πόσο καλός είσαι και πόσο πρέπει να επιβραβευτείς με την αγορά. Άρα δεν μπορεί να βάλει κανείς τελεία και παύλα. Απλώς αυτό που θέλουμε να ξέρουμε, η αγορά είναι ζωντανή. Όλοι τρέχουμε και προσπαθούμε να δούμε η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει πώς θα είναι, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτή. Τι σας φοβίζει περισσότερο το μέσο προσεχές διάστημα, κύριε Μακρύ? Η ασχετοσύνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, από όλο το πολιτικό φάσμα, οι οποίοι ούτε ξέρουν ούτε θέλουν να μάθουν
πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Και πιθανόν να μην έχουν και τα καλύτερα συναισθήματα απέναντι σε αυτήν. Αυτό μας απασχολεί, γιατί η αγορά ένα ζητάει, την ησυχία της. Γιατί η αγορά έχει κανόνες, είτε βάλεις νόμους, καλό είναι να ελέγχεται και πρέπει να ελέγχεται, αλλά η αγορά έχει και τους δικούς της κανόνες. Αν πας να παρέμβεις σε κανόνες που λειτουργούν διαχρονικά, τότε κάνεις τερατογενέσεις. Αυτό λοιπόν φοβόμαστε, μην υπάρξει από εδώ και πέρα κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις, παρεμβολές από ανθρώπους ασχέτους ή ανθρώπους που είναι ιδεολειπτικοί σε σχέση με την οικονομία. Και για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, να δώσουμε έτσι και έναν οδικό χάρτη για τις αγορές, τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές. Και πρέπει να έχουν υπόψη τους καλύτερα. Οι καταναλωτές καταρχάς πρέπει να αγοράζουν αυτά που έχουν ανάγκη. Αυτές οι υπερβολές του παρελθόντος δεν έχουν θέση και νομίζω αυτός μας ακούει μπορεί και να γελάει γιατί ξέρει ακριβώς ότι έχει φτάσει αυτό στο επίπεδο. Το δεύτερο που δεν πρέπει και έχει γίνει σοφότερος καταναλωτής, εγώ δεν θεωρώ και εμείς δεν θεωρούμε ότι ο καταναλωτής δεν έχει άποψη για τα γεγονότα και άποψη για τα γεγονότα έχει και άποψη για τα προϊόντα έχει και άποψη για την εξυπηρέτηση έχει. Άρα αυτό που πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής είναι ότι πιέζοντας με την καλή έννοια του όρου τις εταιρείες για καλύτερες τιμές και καλύτερη εξυπηρέτηση, κάνει καλύτερες εταιρείες και τους δημιουργεί πρόβλημα. Ποτέ στις εταιρείες δεν δημιουργεί πρόβλημα ο ανταγωνισμός. Πρόβλημα δημιουργεί τα ενδογενή προβλήματα, τα οποία βγαίνουν προς τα έξω όταν συμπιέζεται όλη η κατάσταση. Αυτά προκύπτουν στην επιφάνεια και διωγούνται και έτσι δημιουργούν τα προβλήματα στις εταιρείες. Άρα ο υγιής, σωστός ανταγωνισμός, η σχέση με τον πελάτη, η σωστή επικοινωνία του πελάτη και της εταιρείας με τον πελάτη δημιουργούν αποτελέσματα ορθότερα. Και βέβαια αυτό πρέπει να είναι κατανοητό ότι ο κάθε κυβερνήτης, η πολιτεία, οποιασδήποτε πολιτικού φάσματος, αν είναι και απροκύψει, πρέπει να σκύψει πάνω στα προβλήματα, να ακούσει τις εταιρείες, να ακούσει τους καταναλωτές για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα και η οικονομία της χώρας. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα. Μας δώσατε την εικόνα για το ποια είναι τα αιτήματα σήμερα από τις επιχειρήσεις για εισαγωγές, τι εγκρίνεται τελικά. Βλέπουμε σιγά σιγά να ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.